Λοιπόν, πάμε κουζίνα. Ο Κυριάκος Μελάς είναι εκεί να μας ετοιμάσει ένα πικνίκ. Αν σας αρέσουν τα πικνίκ, αν σας αρέσουν οι εκδρομούλες, αν σας αρέσει να πάρετε έτσι το καλαθάκι σας και να πάτε οικογενειακώς να φάτε ή με το τέρι σας, εν πάση περιπτώσει, όπως σας αρέσει. Σε μια ωραία παραλία, σε ένα ωραίο βουνό. Ελένη τότε πάρτε ιδέες και προτάσεις. Και να πω, συγγνώμη Κυριάκο μου, ότι 10 τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν και από ένα πακέτο με προϊόντα Σάνιτας. Όπως ας πούμε αυτό εδώ πέρα το πολύ ωραίο το χάρτινο, η χάρτινη αυτή συσκευασία που βολεύει πάρα πολύ για να βάζετε το σάκι των παιδιών σου για το σχολείο. Να χαμπουγκεράκια του, αν του αρέσουν. Εδώ έχει βάλει ένα πολύ ωραίο καλαμποκάκι που πολύ θα ήθελα τώρα να το δαγκώσω. Αλλά πώς να το δαγκώσω με το κραγιόν, να βγάλω κραγιόν και να δαγκώσω. Πάμε πικνίκ, ε. Πάμε, έχω μείνει το καλαμποκάκι στο χέρι. Τι θα κάνει. Λοιπόν, Στελένη 4 μα στέλνετε mail. papakialfatv.gr. Για πες μας τώρα, παιχνίδια. Καλαμποκάκια μόλις ετοιμάσαμε, φτιάχνουμε πικνίκ. Πάμε πικνίκ, έχουμε ήδη αργήσει. Έχω βράσει τα καλαμπόκια μου, Ελένη, για να είναι μαλακά για το στομαχάκι μας. Τα έχεις βράσει. Και μετά τα έχω περάσει σχάρα για να είναι πολύ, πολύ νόστιμα. Έχω αυτό το εκπληκτικό σακουλάκι Σάνιτας. Τα ξέρω. Αγαπώ Σάνιτας πάρα πολύ, την έχω και στη σχολή. Στηρίζει τα παιδιά, πρέπει να το πω, να το φωνάξω. Στηρίζει τα παιδιά τη σχολή και σε όλες τις δράσεις. Τι σακουλάκι είναι αυτό. Έχει μια ειδική επίστρωση. Μαλάκο το κάνεις. Γιατί το έχω βράσει. Έτσι, πρώτα λοιπόν βράσιμο. Το σακουλάκι αυτό μπορούμε να βάλουμε. Εγώ έβαλα λίγο από πάνω το δώρο της φύσης, ελαιόλαδο και λίγο αλατάκι. Οκ. Okay. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό το σακουλάκι με τα υγρά μου, γιατί έχει μια ειδική επικάλυψη με μεμβράνη και δεν είναι παλιό χάρτα όπως μιλάμε. Λευκός φυσικό, πρωτογενής λευκός χαρτοπολτός χωρίς πρόστα λευκαντικά, ό,τι καλύτερο για τα παιδάκια. Και θερμή παράκληση και στα κυλικεία να προσέχουμε τα προϊόντα που πάνε τα παιδάκια τις σακούλες. Γεμίζω το καλάθι να φύγουμε για το πικνίκ. Έχω ετοιμάσει το καλαμπόκι μου. Έχουν, άμα δεις εδώ, έχουν και. Να το κλείσω, θα το φυλάξουμε μετά. Εδώ είμαι εγώ. Έχει και αυτό κολλητάκι έτσι για τις μαμάδες το λέω, το κλείνω. Τρεις συνταγούλες θα δώσω, οι οποίες έχουν μια σοκολατόπιτα καταπληκτική που δεύτερη δεν υπάρχει με μπανάνα. Ένα. Ξεκίνησε από το γλυκό. Φράουλα, είναι όλα τα λεφτά. Πάει μαζί. Μια σαλάτα την οποία θα τη φτιάξουμε μαζί με σπανάκι. Έλα, πού είναι. Έτσι λοιπόν, κάτσε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να δείξω τη σοκολατόπιτα. Και μετά θα φτιάξουμε και ένα πατέ, ένα ωραίο σάντουιτς. Θα τα δείξω ένα-ένα. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινάμε για τη σοκολατόπιτα. Υλικά 250 γραμμάρια σοκολάτα. Τη βάζω, κάνω μπεν μαρί. Τι είναι το μπεν μαρί εδώ. Μια κατσαρόλα. Το μπάνιο τη Μαρία. Ελένη, πρέπει παιδί, σου μιλάω. Καλέσει, παιδί μου, δουλειά σου. Λοιπόν, το μπάνιο τη Μαρία. Το μπάνιο τη Μαρία τι είναι. Είναι μια κατσαρόλα που βράζει και από πάνω ένα μπολ το οποίο να μην έρθει η σοκολάτα σε επαφή. Βάζω τη σοκολάτα μου, ανοίγω σε φωτιά και περιμένω να λιώσει. Σπάω τα αυγά. Κάνε εσύ δουλειά. Ξεκινάς, μην τα φας, δεν θα έχω για μετά. Περίμενε. Σπάω τα αυγά. Τέσσερα αυγά λέει η συνταγή μου στον κάτω του μίξερ. Κάτι έχει βάλει ένα μπαχαρικό μέσα που μου θυμίζει η Τουρκία και μου αρέσει πολύ. Τι είναι. Ωραίο, κίμινο. Σαλάτα. Τέσσερα αυγά και σοκολατόπιτα. Μην μπερδεύεστε. Δεν βγάζουμε κίμινο εδώ στην Ελλάδα. Κάτι έχουμε. Και δεν ξέρω, αυτά τα μπαχάρια τα έχω συνδυάσει ότι είναι. Έτσι, είναι... Εγώ ψωνίζω, βασικά ψωνίζω από εκεί. Έχουμε, πώς δεν έχουμε, αφού έχουμε και το φυτό και τα άνθη του είναι εξαιρετικά στη σαλάτα. Του κίμινου. Ναι, είναι εξαιρετικά. Είναι, ένα ωραίο. Θα σου φέρω την επόμενη φορά. Τέσσερα αυγά. Πού τα πάω, περίμενε. Τέσσερα αυγά, 120 γραμμάρια ζάχαρη. Αυτό που μόλις δοκιμάσα δεν παίζεται. Τη συνταγή, βρε. Κανέλα, μία πρέζα. Έβαλα λίγο παραπάνω. Τζίντζερ. Αγαπάει πολύ η μπανάνα όλα αυτά που σας λέω. Τζίντζερ. Για να βγάλουμε κάτι σαν μπανάνο κέικ, αλλά σε σοκολατόπιτα. Δύο βανίλιες. Για αυτό είναι μαγεία που τρώω. Και οπωσδήποτε μία κουταλιά στη σοκολατόπιτα. Ξύδι. Γιατί, συντηρητικό, λένε και να διατηρείται και να είναι υγρή. Γιατί όπως και στη μαγιονέζα δεν έχουμε τους κρόκους από το αυγό που είναι επικίνδυνο. Βέβαια. Στους κρόκους. Στη μαγιονέζα δεν έχουμε, βάζουμε ξύδι. Γιατί είναι συντηρητικό. Έτσι, για να την κρατάει δηλαδή. Πάω στο κάτω του μίξερ που πάντα με τυρανάει. Ελένη. Ελένη. Να πουλάκι μου, τι να κάνω. Να σε βοηθήσω εγώ με το μίξερ δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε λοιπόν. Στο φουλ, παιδιά, έχω βάλει τη ζάχαρη. Η σοκολάτα έχει λιώσει ήδη. Και βάζω 250 γραμμάρια σοκολάτα, 250 γραμμάρια βούτυρο. Μαργαρίνη, συγγνώμη, να το λέω καλά. Οκ. Όπως τι πικνίκ θα είναι αυτό. Μπορούμε να βραδίσει το πρωί. Συνταχή είναι πάρα πολύ εύκολη. Ιδιαιτερότητα, η μπανάνα. Και αρχίζω και λιώνω. Έχει λιώσει εδώ η σοκολάτα μου. Και αρχίζω και ανακατεύω εδώ. Το βγάζω και από τη φωτιά, σιγά σιγά. Έτσι θα το βγάλετε με δύο, να μην καείτε, με δύο γαντάκια. Ελένη, συγγνώμη. Ωραία. Ανακατεύω, λιώνει λοιπόν. Μόλις αφρατεύσουν τα αυγά. Θέλουν... Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το σκεφτόμουν ποτέ. Λιώνουν τα αυγά, λοιπόν θα προσθέσω τα αυγά. Κάτσε να αφρατεύσουν λιγουλάκι. Έχει λιώσει και εδώ το βούτυρο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Στο μεταξύ, να αρχίσω να σου λέω λίγο τη σαλάτα μου. Τις ιδιαίτερες της σαλάτας μέχρι να χτυπηθεί πολύ και να φρατεύσει, είπαμε, το αυγό. Θα χρησιμοποιήσω. Σπανάκι. Πού το. Να το. Και
Και αυτό είναι ωραίο, το πορτοκαλί, τι είναι. Καλά, αυτό είναι, είναι για το σάντουιτς. Είναι ένα πατέ, μια πέστο, μια κρέμα, πείτε όπως θέλετε. Πιπεριά στο μπλέντερ μαζί με καρύδια αντί κουκουνάρια που βάζουν οι Ιταλοί. Εντάξει, λίγο μια υποψία, ένα σκορδάκι, μια φετούλα, χτύπημα και θα λείψουμε με αυτό το σάντουιτς. Να φτιάξουμε ένα οργανικό σάντουιτς. Μεγάλο, έτσι. Και θα πάμε μανιτάρια, κρέας μανιταριού. Λέω στα παιδιά, παιδιά, θα βάλουμε κρέας μανιταριού. Τι λέτε, λέει κύριε, κρέας μανιταριού. Ναι, ρε παιδιά, λέω οργανικό. Και αυτό κρέας είναι, μαζί είναι η πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνα της ζωής. Έχω εδώ πέρα, έχουμε φρατεύσει αυτά. Έχω εδώ σπανάκι. Ένα ωραίο λιπαρό. Είναι ένα λιπαρό χορτάρικο το σπανάκι, μου άρεσε, έχει δομή. Αυτό θέλω να πω. Και θα βάλω μέσα, σίγουρα στη σαλάτα μου, αντί για γκουράκι που δεν είναι και εποχή τώρα, θα βάλω, τώρα ξυνέ, θα βάλω κολεπιθάκι. Ομό. Ναι. Μα θα μ' αρέσει. Πολύ. Θα δοκιμάσει σαν κρουντίτε. Σε κρουντίτε. Δεν θυμίζει και πολύ την, το ξυλάγκουρο που είναι και τραγανό. Ένα. Θα κόψω τα ντοματίνια μου και θα βάλω και μανιτάρια. Και το μανιτάρι και το μανιτάρι θα βάλω φρέσκο. Εγώ εντάξει. Θα το ήθελα ψημένο το κολοκυθί. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στις σαλάτες αντί για, αντί για αγκούρι. Πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ και θα κάνει και ένα συνδυασμό με όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν μια οποιαδήποτε πράσινη σαλάτα. Εγώ βάλα σπανάκι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και μου δίνει σίδηρο. Εγώ που αλλού να βάλω κίμηνο τώρα που τρώω αυτό το πράγμα που δεν θα μπορούσα να φανταστώ πόσο πολύ θα μάθω. Ελένη, θα βάλουμε αυτά. Πω, περίμενε. Είμαστε έτοιμοι εδώ, το μίξερ, το παίρνω. Κάτσε να βάλω ένα μπολάκι από κάτω. Να μην στάξει. Εδώ. Ταράν, το σωστά. Πάω από εδώ. Η σοκολατούπιτα είναι πάρα πολύ εύκολο. Το χτυπήσαμε. Είμαστε εδώ. Βάζω τη σοκολάτα μέσα. Εντάξει. Ανακατεύει ψήνει, τελειώσει αυτό είναι. Ναι, 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 σε σάνιτα. Έχω δύο σάνιτα από πίσω. Η αναλογία είναι για δύο στρογγυλά ταψάκια ή για τρία ορθογόνα παραλληλόγραμμα. Ψήνονται στο φούρνο, εξαιρετικά μα βοηθάνε και συντηρούν και αποθηκεύουν από τι σαλάτε τη σοκολάτα. Περίμενε. Και τα ψωμάκια σου είναι ωραία. Τα ψωμάκια είναι του φίλου μου, του Ηλία, του Έξαρχου από την Καλλίπολη και τα στέλνει εδώ για όλο το στούντιο. Λέω βάλε πολλά εδώ. Να φτιάξουμε σαντουιτσάκια πολλά. Αυτό που έχω πάρει εδώ πέρα με το. Πώς το λένε το σποράκι απ' έξω. Το σαμάκι, τη σισάμι. Φανταστικό. Και έχει μείνει και το τελευταίο, μάλιστα μάθα το τελευταίο εργοστάσιο σισάμι που το είχαμε πάνω. Έκλεισε και λέει ρε παιδιά, ούτε ένα σισάμι πια. Κάτι πάρετε πρωτοβουλίες. Μόνο οι κοινωνικές αρτηρίες θα μας σώσουν. Σε ένα πρώτο λούδι είναι, να δώσει αρτηρίες στο φίλο σου. Thank you, Τζότζο. Με γύρισε τα παιδιά μου. Δεν το ωραίο, ε. Αλευράκι, όπως είναι. Αν θέλουμε το κοσκινίσμα ακόμα καλύτερα. Και μπανάνα. Εντάξει, εύκολο. Δύο μπανανίτσες. Αν είναι όριμες, καλό είναι. Αυτό είναι, Ελένη. Αυτή είναι η συνταγή. Εκεί τη σοκολατόπιτα. Ερωτήσεις. Καμία. Ερωτήσεις. Ούτε μία. Όλα είμαι αυτή τρία. Τρώσα. Απλά όλα. Μία σοκολατόπιτα στην οποία βάζω μπανάνα. Απλά η μπανάνα, τα tips που δίνω είναι ότι αγαπάει το ginger για να την αναδείξουμε όλοι. Το ένα να υποστηρίζει το άλλο. Και την καίει κανέλα. Εντάξει, παίρνω σάνιτα. Θα τα ψήσουμε εδώ επί τόπου. Είναι μία λαμινουή Παρασκευή, στη στιγμή δηλαδή. Πόση ώρα θέλει να ψήσουμε. 10 λεπτά. Μόνο. Βεβαίως. 10 λεπτά και έχουμε πει, έχουμε βάλει και το ξύδι. Η δόση που έκανε, πόσα τα ψάκια τέτοια θα μου βγάλει. Τρία. Όπα. Τρία ορθογόνια παραλληλόγραμμα. Οπότε πάμε πολύ στο πίκνικ σήμερα. Θα πάρουμε Ζαρίφη, Άλεξ. Ποιου να πάρουμε, όλο το στούντιο. Πάρουμε και τη σχολεία, διάφορα παιδάκια. Εδώ. Βάζω. Ελένη, έχει μείνει τίποτα. Κοίταξε, να ανησυχείς όταν δεν θα τα κουμπάω. Περίμενε. Όσο τρώω, να χαίρεσαι. Σημαίνει πολύ πετυχημένη συνταγή. Ωραία, βάζω εδώ. Έκλεισα. Σάνιτα ψήνουμε. Ωραία. Δεν έχει πάρει πολύ. Και θα βάζω στο φούρνο, 10 λεπτάκια. Συμπάθαμε λιγουλάκι. Πολύ εύκολο φάνηκε αυτό. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, βάζω στο φούρνο. 175-180. Για 12 λεπτά. Ναι. Έχω και ξυπνητήρια εκεί. Για βάλε, μην τα χάσουμε. Εσύ θα τα κάνεις αυτά. Εδώ μέσα εσύ ο μάγειρας. Εγώ είμαι δοκιμάστρια. Λοιπόν, 12 λεπτά, κουρδίζω. 5-4-3-2. Πας και τα βρίσκεις αυτά τα παιδικά. Ένα μου, εντάξει. Και την άλλη, και το τελευταίο. Ωραία. Έφυγε. Πού να μείνει σαλάτα. Είχα κλείσει την, τον πόλεμο με το σπανάκι, το έχω κόψει από χθες. Έτσι το κάνετε και εσύ σπίτι. Έχω με βρανάρι. Με υψηλής αντοχής με βράνη, συντηρεί, δεν οξυδώνται, συντηρούνται το ίδιο, ολόφρεσκα. Αγαπάμε σαν να τα συντηρεί ελληνικότατη εταιρεία 45 χρόνια. Ανακατεύω και. Πού είναι αυτή η εταιρεία, η εταιρεία Σανιτάς. Σαράντης. Σαράντης. Εμένα με στηρίζει, που στηρίζει τα παιδιά πάρα πολύ όλες τις δράσεις. Είναι, πρέπει να το πω, κοινωνική ευθύνη. Και σε πράγματα που φαίνονται και σε πράγματα που δεν φαίνονται. Φιλανθρωπικά, άφθονα, τα λέω όλα, τους λέω, τα λέω κανονικά. Λοιπόν, παίρνω μαχαίρι. Τόσο λίγα ντοματώνει και άλλα. Εσείς τώρα μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Εμένα αυτό που θέλω να δείξω στη σαλάτα του πικνίκ, τι ιδιαίτερο το έχει πει και τώρα ο Μελάς και λέει ιστορίες.
ότι βάζω μέσα ψητά λαχανικά επιπλέον, τα οποία χρησιμοποιώ μπαχαρικά. Τα ισορροπώ δηλαδή. Αυτό εδώ είναι μαγεία, παιδιά. Βάζω... Με το καρότο και το κύμινο. Και άλλο βάλω... πράγμα, δεν σου πάει το μυαλό. Δεν καταλαβαίνω τι τρως καρότο. Λες τι τρώω, Χριστέ μου. Ξεφλουδίζω τα μανιτάρια. Θα χρησιμοποιήσω και 4-5 μανιτάρια. Ομά και αυτά. Μα γιατί το μανιτάρι, πρώτο κανόνα. Κίτσι κούκι κλαπ. Δεν πλένουμε ποτέ, μα ποτέ τα μανιτάρια. Μπράβο. Πάντα τα ξεφλουδίζουμε. Κοίτα εδώ. Ναι. Το ξέρεις. Όλο και κάποιος μου το έχει ξαναπεί. Ωραία, ωραία, ωραία. Συνεχίζω τότε. Λοιπόν, να τα ξεφλουδίζω και μετά θα κόψω φετάκια. Θα βάλω από το λαδάκι αυτό που έχει απομείνει στο ταψάκι μου. Θα σου πω τι είναι. Ωραία. Έχω ξεφλουδίσει εδώ κάμποσα. Είναι εδώ, ωραία. Και περίμενε. Και τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα βάλουμε σε ένα αλουμινόχαρτο ή στο ίδιο το ταψάκι πίσω. Θα τα κόψω αυτά φετάκια εγώ. Ωραία, κάτσε να περάσω εγώ σε διαφημίσεις και επιστρέψω να καθαρίσω τα μανιταράκια.